Καλησπέρα, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Η φίλη που έστειλε την επιστολή έχει βάλει τον τίτλο SOS, SOS, δηλαδή κραυγή βοήθεια, θέκλα βοήθεια, σαν να θέλει να πει. Εγώ μας έχω παραλλάξει τον τίτλο και έβαλα τι κάνω λάθος σε μια γνωριμία. Γιατί νομίζω ότι αυτό θα βγει μέσα από την ανάλυση της επιστολής της φίλης. Αγαπημένη μου Θέκλα, είναι καιρός τώρα που θέλω να σου γράψω, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Είμαι 43 χρονών, πολύ εμφανίσιμη και δεν δείχνω ούτε για 30. Σε πιστεύω. Πολλές από εσάς ε, δείχνετε πολύ νεότερες από την ηλικία σας. Είμαι πολύ ταλαιπωρημένο παιδί. Πέρασα στη ζωή μου τα μύρια όσα. Από διαλυμένη οικογένεια δεν είχα σχεδόν ποτέ κανονική σχέση. Όλο εκμετάλλευση πώς πάνε αυτά μαζί. Πολύ ταλαιπωρημένο παιδί, πέρασα στη ζωή μου πολλά προβλήματα, έρχομαι από διαλυμένη οικογένεια και δεν είχα σχεδόν ποτέ κανονική σχέση, όλο εκμετάλλευση. Το περισσότερο, το περισσότερο καιρό της ζωής μου είμαι μόνη. Έφτασα να τα χάσω όλα, ακόμη και την υγεία μου, ψυχολογικά. Εδώ και 15 χρόνια αναγκάζομαι και παίρνω αντικαταθλιπτικά. Τα κατάφερα να επιβιώσω, να βρω μια μόνιμη δουλειά, αλλά άλλαξα πάρα πολλέ δουλειέ. Είμαι καλά τώρα, ζω με τη μητέρα μου. Για λίγο καιρό όμω, γιατί η μητέρα μου θα βγει στη σύνταξη και θα πάει να μείνει στο χωριό και θα μένουμε πλέον μαζί. Μένω σε μια μεγάλη πόλη. Είπα, θα δώσω τέλο στη μοναξιά. 43 χρόνια, κοπελέ. Πρώτη φορά βγήκα ραντεβού από το Tinder με έναν τύπο. Το Tinder είναι μια εφαρμογή γνωριμιών που την κατεβάζουν συνήθως οι άνθρωποι στα κινητά τους, για όσους δεν γνωρίζετε τι είναι το Tinder. Μπαίνει μέσα, φτιάχνεις ένα δικό σου προφίλ, είτε αληθινό είτε ψεύτικο. Ε, έχει ανθρώπου που μπαίνουν με τις φωτογραφίες τους από το Instagram τους ή από το Facebook τους, έχει που βάζουν άλλες φωτογραφίες. Και τέλος πάντων όλη η διαδικασία με το Tinder είναι να σου δείχνει φωτογραφία που να έχει πάνω το πρόσωπο και κάποια στοιχεία, κάποιοι γράφουν στοιχεία, κάποια δεν γράφουν. Και αν σα αρέσει η φωτογραφία, γυρνά στη σε σελίδα δεξιά, για swipe right. Αν δεν σα αρέσει, τη γυρνά αριστερά. Και αν έχουν γυρίσει και δυο τη σελίδα δεξιά, δηλαδή είπε, έβαλε ο ένα like στη φωτογραφία του άλλου, τότε μπορούν να συνομιλήσουν. Πρώτη φορά βγήκα ραντεβού από το Tinder με έναν τύπο, αυτό 37, εγώ 43. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, 6 χρόνια μεγαλύτερη γυναίκα, τίποτα δεν είναι. Όχι πολύ εμφανίσιμο, αλλά έξυπνο και με κέρδισε. Χωρισμένο εδώ και πέντε χρόνια. Χωρί παιδιά. Το γνώρισα πριν δύο μήνε. Μου μιλούσε για γάμο, για παιδιά και μου ξεκαθάρισε ότι θέλει σχέση και όχι απλώ να βγαίνουμε. Μου είπε να αφήσω το σπίτι μου και να μείνω σε αυτόν. Και να μειώσω τι εργάσιμε μέρε μου, γιατί είμαι workaholic και είμαι εργασιωμανή, για να βλεπόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι δημόσιο υπάλληλο, έχει καλή δουλειά, και έχει ρεπό τρει μέρε την εβδομάδα, εγώ μόνο μία. Του είπα από του χρόνου να σε γνωρίσω καλύτερα και μετά μειώνω την εργασία μου και αλλάζω και κατοικία. Είχε άδεια πριν ένα μήνα και με πίεσε να πάρω κι εγώ, αν και ήταν πολύ νωρί στη σχέση μα και πήγαμε μια εβδομάδα διακοπέ στο εξωτερικό. Hm. Περάσαμε πολύ ωραία, μου είπε τελευταίο βράδυ. Δεν μαλώσαμε ούτε μια φορά. Και ότι είμαι ένα χαρακτήρα non-complicated, ότι δεν είμαι περίπλοκο χαρακτήρα και ότι είμαι η γυναίκα των ονείρων του. Μπλα, μπλα, μπλα. Όταν γυρίσαμε αρέωσε. Του είπα μια φορά τι έχει, μου είπε πρέπει να μιλήσουμε. Όταν τον βρήκα μου λέει τίποτα, κάτι με τη δουλειά είχα. Επίσης κατάλαβα ότι είναι και αυτός από διαλυμένη οικογένεια και μοναχικός. Περνάει το ρεπό του στο σπίτι, βλέπει όλη την ημέρα τηλεόραση από το πρωί μέχρι τη νύχτα και ζει με το γάτο του. Ή κοιμάται όλη η μέρα, παράξενος. Είπα θα αλλάξει επειδή ήταν η αρχή δεν τον πίεσα καθόλου. Όταν του είπα ότι έχω κάρτε, έχω εισιτήρια για μια συναυλία, ήθελε πάρα πολύ να έρθει. Πήγαμε, περάσαμε πολύ ωραία, το βράδυ πήγα σπίτι του, όλα καλά. Μετά εξαφανίστηκε. Τον παίρνω τηλέφωνο και δεν σηκώνει, ούτε μου γράφει όπω μου έγραφε πρωί βράδυ, ενώ είναι συνέχεια online. Κάνει ghosting δηλαδή τώρα αυτό ο τύπο. Έχω τρελαθεί. Τρει μέρε τίποτα. Κάθε σοκ που περνάω στη ζωή μου με πάει πολύ πίσω. Θέλω χρόνια να συνέλθω. Μα δεν έκανα κάτι. Αν είχα αφήσει το σπίτι μου, θα ήμουν τώρα στο δρόμο. Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και χρόνια, όμω τίποτα. Η πρώτη ψυχολόγο βγήκε στη σύνταξη και επειδή τη έλεγα ότι παλιά γνώριζε όλο ναρκωμανή και δεν το καταλάβαινα κιόλα, μου λέει Ε, σιγά, σήμερα είναι ολιά έτσι είναι. Ο δεύτερο ψυχολόγο, άριστο, σαν ο πατέρα που πάντα θα ήθελα να έχω, πέθανε πριν από ένα χρόνο. Πολύ δύσκολο να χάνει το ψυχολόγο σου. Τώρα έχω μια συνομήλικη μου ψυχολόγο, προσπαθεί πολύ, αλλά μέσα από τα βιβλία η ίδια δεν έχει εμπειρία ζωή. Η κοπέλα αυτή δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στο εξωτερικό. Όλοι μου λένε ότι πρέπει να ζήσω κι εγώ. Η ζωή περνάει. Δεν με ενδιαφέρει να γνωρίσω πολλού άνδρε και να περνάμε καλά. Θέλω να κάνω οικογένεια και να γνωρίσω την πραγματική αγάπη. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται για να μου απαντήσετε πιο σύντομη γίνεται για να μου απαντήσετε σύντομα. Ναι, μετά από ένα χρόνο σου απαντάω, αγάπη μου. Όχι, τη είχα απαντήσει και στο mail του. Λίγα λόγια. Τα χρόνια περνάνε και το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, κατάλαβα, είναι να βρει το σωστό σύντροφο. Μπορεί να σε ανεβάσει και μπορεί και να σε καταστρέψει, όπω ο πατέρα μου κατέστρεψε τη μάνα μου. Μ, μ, βαριά κλείνω μια αυτή. Εγώ όμω τα ραντεβού δεν πηγαίνω προκατηλημένη. Ανοίγω την καρδιά μου και δίνω ευκαιρίε σε ανθρώπου λιγότερο εμφανίσιμου. Και με εκμεταλλεύονται κι αυτοί. Δεν είναι καλή ιδέα αυτή να δίνουμε ευκαιρίε σε ανθρώπου που δεν μα αρέσουν ουσιαστικά. Καθόλου καλή ιδέα. Αυτό δεν μου είπε σχεδόν τίποτα γι' αυτόν. Προσπαθούσα να μάθω μάταια, γλιστρούσε σαχέλι, ενώ μέχρι προχτέ και όλο τον καιρό με ανέβαζε στο WhatsApp, στο προφίλ του, η κοπέλα μου κτλ. Δύο μέρε αργότερα γκόστινγκ. Μία φούσκα, όσο πιο γρήγορα φουσκώνει, τόσο πιο γρήγορα ξεφουσκώνει. Δεν είναι υγιέ να φουσκώνει γρήγορα μια φούσκα. Να είναι τεράστιο ενθουσιασμό στην αρχή μια νοημία. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου και δεν έχω άλλες εντοχές. Δεν είμαι δυνατή. Δεν αντέχω άλλο. Τι να κάνω αν μου γράψει, αν μου τηλεφωνήσει, κάτι που θεωρώ απίθανο πια μετά από τόσε μέρε, τρει μέρε που έχει χαθεί. Να σου δώσω και κάποιε άλλε πληροφορίε. Εγώ, ενώ όλο τον καιρό πριν την άδεια γράφαμε κείμενα ολόκληρα συνέχεια, όταν γυρίσαμε από τι διακοπέ μου έλεγε τώρα δεν θα σου γράφω τόσο πολύ. Γενικά δεν γράφω πολύ, έκανα εξαίρεση σε σένα. Εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Την επομένη πήγα για δουλειά και έγινε κάποιο λάθο με τι υπηρεσίε και, και με στείλαν σπίτι. Και τον παίρνω τηλέφωνο και δεν το σήκωσε. Μου είχε πει ότι είχε μια δουλειά στο κομπιούτερ και εγώ ξεκίνησα για να πάω σπίτι του. Κάποια στιγμή σήκωσε και όταν του είπα ότι έρχομαι, αντί να χαρεί, δεν είπε τίποτα. Του έλεγα να έρθω. Μου έλεγε: Έχω δουλειά. Του λέω: Τώρα φτάνω. Και δεν είχε ούτε πολύ όρεξη για σεξ κάποιε φορέ. Έλεγε: ήταν άρρωστο. Γενικώ ήταν περίεργο. Μια φορά ενώ κάναμε ό,τι κάναμε, η γά... και η γάτα του πήγε να το κρατσουνίσει με μανία και διακόπτη, σηκώνεται, την παίρνει αγκαλιά και την κουνάει σαν μωρό και τη βγάζει έξω. Να στείλε σκηνικό τώρα. Ε? Και μου έλεγε πολλέ φορέ όταν έρχεσαι δεν χαιρετά το κάτω μου, και αυτό παρεξηγείται. Πήγαινε σπίτι του ανθρώπου και δεν χαιρετούσε το κάτω του, και εσύ. Τι άλλο θα ακούσουμε πλέον σε αυτό το κανάλι, τι άλλο. Δεν χαιρετά το κάτω μου και παρεξηγείτε. Επίση του έγραφε πάντα κάποια κοπέλα από την αρχή που βγαίναμε και εγώ δεν έδινα σημασία γιατί μου είπε ότι είναι η κολλητή του που δουλεύω μαζί, η οποία είναι παντρεμένη και πήγαν και οι τρει μαζί αυτοί και με τον άντρα τη ταξίδι. Δεν είχε παρέα, ήθελε να πάει και αυτό και, και τον πήρα μαζί. Στο σαλόν είχε μια μεγάλη φωτογραφία κορνίζα, οι τρει του στο αεροπλάνο. Η συνάδελφο του παντρεμένη, ο άνδραστη και αυτό. Ο γάτο γάτ, ο γάτ, δεν τον πήρε μαζί του στο ταξίδι. Uh, οπότε ησύχασα. Μου έλεγε: Θέλει να σε γνωρίσει. Θα ερχόντουσα σήμερα μαζί μα, αλλά δουλεύει ο άνδραστη. Την πρώτη φορά που αρέωσε, μου είπε ότι έχει θέματα με τη δουλειά και ότι πρέπει να μιλήσουμε. Όταν μετά από μια εβδομάδα το βρήκα, μου λέει: Τίποτα, τίποτα, όλα καλά. Εγώ του τα έλεγα όλα αυτό, τίποτα. Το να μη σου λέει ο άλλο πράγματα είναι κόκκινο πανί. Είναι κόκκινη σημαία. Red flag. Μου έλεγε είναι ντροπαλό και δεν αφι... α... αφηγείται καλά ενώ εγώ αφηγούμε πολύ καλά και του αρέσει να με ακούει. Και τον συμφέρει κιόλα να σε ακούει και να μην μιλάει αυτό. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα γι' αυτόν. Μου έχει πει και ψέματα για τη δουλειά που έκανε. Ω, ωραία πράγματα. Μου είπε ότι άλλαξε τον ήχο κλίση στο κινητό να γνωρίζει όταν παίρνω εγώ, να σηκώνει, όταν κοιμάται κιόλα, αλλά τελικά όταν τον έπαιρνα δεν σήκωνε, δεν το άκουγε. Ξανεφανίστηκε μόνο για να έρθει στη συναυλία που είχα δωρεάν εισιτήρια. Ανέβασε στο προφίλ του τα εισιτήρια και φωτογραφίε και γράφει ότι γι' αυτό είναι η πρώτη φορά που έχει πάει σε κοντσέρτο. Και την άλλη μέρα εξαφανίστηκε. Μου έδωσε ένα ελαϊνό δώρο στον καράζ όταν ανοίξαμε το καπό του αυτοκίνητου και μου είπε το κανονικό δώρο θα μου το δώσει τι επόμενε μέρε και την επόμενη εξαφανίστηκε. Τα γιορτέ. Πέρσι είπαμε πριν ένα χρόνο. Δεν τον κυνήγησα καθόλου και πολύ καλά έκανε. Δεν του έγραψα τίποτα και πολύ καλά έκανε. Πήρα το πρώτο βράδυ δύο φορέ, δεν σήκωσε. Λέω κοιμάται. Πήρα το άλλο πρωί μια, τίποτα. Περίμενα τέσσερι μέρε, τίποτα. Τον μπλόκαρα, την επομε... μπλόκαρα, την επομένη με μπλόκαρε κι αυτό. Ενώ, πέρασα... Ενώ, εγώ πέρασα εκείνο το βράδυ μα... εγώ... Ενώ εγώ πέρασα νομίζω αυτό πέρασε εκείνο το βράδυ μαζί μου, γιατί ήταν μόνο του, όχι γιατί ήθελε να είναι μαζί μου. Επίση, περίεργο είναι, γυρίσαμε από την άδεια τέλο Νοεμβρίου και ένα μήνα μετά είχε πάλι άδεια μέχρι τέλο του χρόνου. Και καθόταν σπίτι ενώ δεν πήγε πουθενά. Με μένα επέμενε να πάμε ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά είχε λήξει το διαβατήριο μου και πήγαμε πιο κοντά. ήθελε να πάτε εκτό Υπήρου και πήγατε μέσα στην Υπήρου. Κάτι που τον πήραξε πάρα πολύ. Ήθελε να πάει εκτό Υπήρου. Τελευταίο βράδυ που περάσαμε μαζί μου έλεγε να πάμε να γνωρίσω την αδερφή του στο σπίτι τη και του λέω είναι νωρί ακόμα. Τον κοιτούσα, του έλεγα Σ' αγαπώ και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Και με κοιτούσε και μου έλεγε Είσαι πολύ γλυκιά. Ε, μα τον άντρα Σ' αγαπώ και σου λέει Είσαι πολύ γλυκιά. Πράσι όριζα. Αυτό στην, αρχή, αυτό στην αρχή με πίεζε να του πω Σ' αγαπώ. Και μετά που τον αγάπησα, εξαφανίστηκε. Το ίδιο βράδυ με πήγε σπίτι, μένω πολύ μακριά και μου είχε στη τσάντα και κάποια πράγματά μου που είχα αφήσει σε αυτόν. Ξαφνιάστηκα, το είχε προγραμματισμένο ο τύπο. Εγώ κοιμόμουν τον ύπνο του δικαίου. Αυτό τα έχει οργανώσει όλα. Έβρεχε πολύ και με άφησε να περπατήσω στι λούμπε αντί να με αφήσει κοντά στην πόρτα για να μην λερώσει το αμάξι του. Πώ μπορώ να τον εκδικηθώ, Δεν είναι ανάγκη να τον εκδικηθεί. Η ζωή θα τον εκδικηθεί. Θέλω να τονίσω ότι είμαι χαρακτήρα χωρί πολλού φίλου, βιβλία, γυμναστική, δεν πίνω καθόλου, δεν καπνίζω, δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά, δουλεύω μέρα νύχτα για να επιβιώσω σε μια πολύ ακριβή πόλη, δεν βγαίνω νύχτα σχεδόν ποτέ, δουλεύω βάρδιε, απόγευμα βράδυ, έχω αρχέ και αξίε και γνωρίζω όλο αλήτε. Ακόμα και του πιο ήσυχου που, που θα πω, αυτόν τον εμπιστεύω, μου βγαίνουν άνε ποταμάκια. Τι κάνω λάθο! Δεν έχει κάνει εσύ πολλά λάθη. Τα περισσότερα λάθη, ω συνήθω, τα έχουν κάνει οι γονεί σου. Αυτό που λες ότι προέρχομαι από διαλυμένη οικογένεια. Δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη διαλυμένη. Φαντάζομαι ότι οι γονεί σου χώρισαν με άσχημο τρόπο και εξακολουθούν να υπάρχουν άσχημα συναισθήματα γιατί λες ότι ο πατέρα σου έχει καταστρέψει τη μάνα σου. σω να είσαι και ένα αποξενωμένο παιδί. Δηλαδή να, να έχει μισήσει τον πατέρα σου μέσα από τι αφηγήσει τη μάνα σου. Και λες και για το δεύτερο το ψυχολόγο που πέθανε, ότι ήταν ο πατέρας που δεν είχες ποτέ. Μεγαλώνοντας ένα παιδί, σε ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει οδύνη, οδύνη, κλαφθμός και οδυρμός για τον πατέρα, ο οποίο εγκατέλειψε τη μητέρα, ο οποίο έφερε τη δυστυχία στη μητέρα, μια μητέρα που δεν έχει συνέλθει ποτέ από τα κακά που τη έχει κάνει ο πατέρα. Αυτή είναι η καταπληκτική συνταγή, η τέλεια συνταγή, ούτω ώστε είτε η κόρη είτε ο γιος που μεγαλώνει σε εκείνο το σπίτι να έχει τεράστια δυσκολία να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους και φιλικά και ερωτικά. Οι γονεί μα, η μεταξύ του σχέση και η σχέση που έχουν με μας είναι, αποτελούν, οι γονεί μα αποτελούν τους δασκάλους της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας σε εμάς τα παιδιά τους. Όταν οι γονεί μα δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους και δεν έχουν και καλή σχέση με τον εαυτό τους, δεν μπορούν να μας διδάξουν τη συνδεσιμότητα. Δεν μπορούν να μας διδάξουν τι σημαίνει συνδέομαι υγιώς και συνδέομαι επί ίσης όρης. Λες για τον εαυτό σου και δεν έχω κανένα λόγο να μη σε πιστέψω ότι σε μια πολύ εμφανίσιμη γυναίκα. Λες ότι κάνεις πολύ υγιεινή και προσεκτική ζωή, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, δεν κάνεις ναρκωτικά, ότι είσαι πολύ εργατική, ότι είσαι προσεκτική στην πόλη που ζεις που είναι ακριβή πόλη για να μπορέσει να επιβιώσεις και να είσαι καλά, παρόλα αυτά όμως επιλέγεις ε, κάπως μίζερα τα ραντεβού σου. Όταν μου λες ότι μπήκε στο Tinder, που στο Tinder τη φάτσα βλέπεις πρώτα απ' όλα, όταν βλέπεις φάτσα που δεν σου αρέσει, κάνεις swipe left αγάπη μου, δεν κάνεις swipe right. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιος έχει φάτσα που σου αρέσει, θα είναι και σίγουρα κατάλληλος για σένα. Όχι. Όμως... Πηγαίνοντα από την αρχή να επιλέξουμε κάποιον ή κάποιον αν είμαστε άνδρε, που δεν είναι τόσο ωραίο ή τόσο ωραία όσο είμαστε εμεί, ή τέλο πάντων δεν είναι στο δικό μα επίπεδο που νομίζουμε ότι έχουμε ή που έχουμε, τέλο πάντων δεν μα αρέσει, που δεν κουστάρουμε, τότε σημαίνει ότι κάνουμε στον, αδερφ... κάνουμε στον εαυτό μα από την αρχή εκπτώση. Και λέμε εσύ, είσαι, ρε παιδί μου, πώ με. Πώ βαθμολογούσε εξαιστικά κάποιοι του ανθρώπου, αυτό είναι δεκάρι, δέκα από τα δέκα, εννιά από τα εννιά, οχτώ το... από, τα δέκα, οχτώ από τα δέκα. Τέλο πάντων, εσύ είσαι οχτάρι, π.χ. για παράδειγμα, αλλά δεν θα ποντάρει σε ένα οχτάρι, θα ποντάρει σε ένα πεντάρι για να είσαι πάντα μέσα, να σε σίγουρη, να είσαι σίγουρο ότι αυτό το πρόσωπο, το οποίο δεν έχει τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση όπω εσένα, θα κολλήσει πάνω σου σαν το και θα θέλει να είναι μαζί σου επειδή είσαι ανώτερό του. Δεν δουλεύουν έτσι όμω τα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουμε πολλά κομπλεξη Και αυτοί που είμαστε οχτάρια, και αυτοί που είμαστε εξάρια, και αυτοί που είμαστε πεντάρια, και αυτοί που είμαστε δεκάρια. Έχουμε όλοι κομπλεξη ηλίκια. Και οι ωραίοι έχουν κομπλεξη και αυτοί που θεωρούνται λιγότερο ωραίοι έχουν κομπλεξη ηλίκια, γιατί για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι ωραίοι. Δεν έχω δει μέχρι σήμερα άνθρωπο άσχημο. Δεν έχω δει στη ζωή μου άνθρωπο άσχημο. Δεν έχω δει πλάσμα του θείου που να είναι άσχημο. Δεν έχω δει. Πραγματικά το λέω. Όμω, όντω, κάποιοι άνθρωποι μα ελκύουν περισσότερο και κάποιοι μα λιγότερο. Είναι θέμα πώς να το πω, ταιριάσμα, ταιριάσματο. Αν μας ταιριάζει ο άλλος ή όχι. Λοιπόν, άρα αρχικά κάνουμε swipe right, βάζουμε like, η καρδούλα, σε κάποιον που πραγματικά μας αρέσει. Έπειτα, όταν πάμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, δεν καταπίνουμε τα όλα όσα μας λέει. Θέλω να κάνω σοβαρή σχέση, και θέλω, δεν θέλω one stand και θέλω για γάμο και θέλω για παιδιά. Του λες, ε φίλε, τέρμα, βάλε φρένο, βάλε φρένο. Να γνωριστούμε πρώτα. Να δούμε αν περνάμε όμορφα. Όταν λέω περνάμε όμορφα εννοώ αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε ένα ραντεβού, αν μπορεί να περάσει ένα φαγητό ή ένα καφέ χωρί να βαρεθεί ο ένα τον άλλον, αν έχουμε παρόμοιε απόψει. Αυτό εννοώ περνάμε όμορφα, δεν εννοώ περνάμε όμορφα σεξουαλικά. Α γνωριστούμε και βλέπουμε. Έλα να μετακομίσει σπίτι μου τόσο νωρί. Ανησυχητικό σημάδι. Πολύ ανησυχητικό σημάδι. Σημαίνει ότι δεν παίρνει τη ζωή στα σοβαρά αυτού του άνθρωπο. Όσο εύκολα θα σου πει έλα να μείνει σπίτι μου, αλλά τόσο εύκολα θα σου πει φύγει από το σπίτι μου. Παρορμητικότητα. Η οποία σημαίνει έλλειψη σοβαρή σκέψη. Μετά. Έλα να πάμε ταξίδι στο μήνα. Γιατί να πάω ταξίδι στι διακοπέ στο εξωτερικό στο μήνα με κάποιον που δεν ξέρω καλά. Είναι συνταγή για αποτυχία αυτό το πράγμα και κατά λάθο περάσατε και καλά εσεί. Δεν ξέρω πολλέ περιπτώσει που πήγαν πολύ νωρί ταξίδι και πήγαν και σκοτώνοντα το ταξίδι. Στο ταξίδι ανακάλυψαν ότι δεν ταιριάζουν ή δεν γουστάρουν ένα τον άλλο ή δεν συμπαθούν ένα τον άλλο και πέρασαν άσχημε διακοπέ. Οι διακοπέ μα είναι για να πάμε να ξεκουραζόμαστε και να περνάμε καλά, όχι για να, να κάνουμε δοκιμέ ενεγόμενου και ενεγόμενε. Άστε τώρα που δεν έχει διακοπέ λόγω κορονίου, αλλά λέμε όταν θα επανέλθω. Λοιπόν. Τι άλλο να πω. Αφού αυτό είχε αραιώσει, όταν σου λέει άλλο, έχω, έχω κάτι να σου πω και αραιώνει, και μετά πα και σου λέει δεν έχω τίποτα να σου πω, τι ήταν το πιο πιθανό να έχει συμβεί. Αυτό να έχει τσιλιμπουρδίσει και μάλες, να έχει μιλήσει και μάλες και όταν σου είπε έχω κάτι σοβαρό να σου πω, να ναι, σε μια φάση που προσπαθούσε να τα φτιάξει με καμιά άλλη, και σου λέει κάτι να τη χωρίσω αυτή, να τα φτιάξω μια άλλη καλύτερη, κατά τη γνώμη του. Και μετά μπορεί να μην του κάτσε εκείνη η προσπάθεια, γι' αυτό σου λέει τι θα πω τώρα, θα πω είχα κάτι με τη δουλειά για να μην με απασχολεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά να λες έχω κάτι σοβαρό να σου πω και μετά να μην έχεις κάτι να πεις. Κάτι πάει κάτι λέει ψέματα ο άλλος. Επίση. ενώ δεν είχατε ιδιαίτερε επαφές, σε προσκα... τον προσκαλείς να πάρεις τη συναυλία, που από ό,τι κατάλαβα αυτή η συναυλία ήταν και μια πολύ σπουδαία συναυλία και κρυβή συναυλία. Και είχες εσύ τα εισιτήρια. Γιατί να μην πας με μια φίλη σου, γιατί να πας με τη μάνα σου, να την ευχαριστηθεί στη συναυλία με έναν άνθρωπο που θα ξέρει σίγουρα πώ θα είναι στη ζωή σου και πα και σπαταλεί τη συναυλία με έναν τύπο με τον οποίο πήγατε διακοπέ, και μετά τι διακοπέ ξενέρωσε ο Μπίπ να μην πω τίποτα άλλο, και μετά από τη συναυλία σου φέρει και τα πράγματά σου που έχει ξεχάσει το σπίτι του. Να τελειώνουμε. Την πακετάρουμε αυτή. Βάζουμε στο WhatsApp story ότι πήγαμε στη συναυλία, βάζουμε στο Facebook, στο Instagram να κάνουμε. Δείχνουμε τον κόμενο και τον καρδιοκατακτητή και τον σπουδαίο. Και α πάει κοπέλα στο καλό. Γλίτωσε φυσικά. Τότε σε έστειλα τη φίλη σήμερα ότι θα κάνω τώρα επιτέλου το βλόγο μετά από ένα χρόνο. Μου λέει το ξεπέρασα αυτόν, μου λέει. Θα διαβάσω ακριβώ τι μου γράψε. Ένα χρόνο μετά. Σε ευχαριστώ πολύ. Το ξεπέρασα, αλλά εξακολουθώ να είμαι μόνη. Να σε καλά, καλέ γιορτέ. Πε μου κάτι γι' αυτό. Να σου πω παρά να είσαι με τέτοιου τύπου, καλύτερα μόνη. Πρώτον. Και δεύτερον, στα 43-44 που είσαι, δεν είναι τραγικό να είσαι μόνη και δεν είναι απίθανο και αδύνατο να βρεις έναν κατάλληλο σύντροφο. Σε καμία περίπτωση. Φτάνει όμως να είσαι προσεκτική. Να δίνεις πολύ προσοχή στα πρώτα ραντεβού, τα τυφλά ραντεβού γιατί λόγω της χώρας στην οποία ζεις και λόγω των συνθηκών, τυφλά ραντεβού θα κάνεις, ενώ θα, οι περισσότερες γνωριμίες που μπορείς να επιδιώξεις να κάνεις είναι από το διαδίκτυο. Δεν είναι στην Ελλάδα, που είπαμε. Και στην Ελλάδα να ήταν πολύ το διαδίκτυο. Θα κατέληγε έτσι όπως είναι η συνθήκη τώρα με την ε, κοινωνική αποστασιοποίηση και τα λοιπά Να είσαι προσεκτική, να αν σ' αρέσει ο άλλος και αν ταιριάζεται με τον άλλο και όχι αν σε θέλει. Το αν σε θέλει δεν είναι τόσο σημαντικό με το αν σου αρέσει και αν σου ταιριάζει. Να επιλέγεις εσύ, να μην σε επιλέγουν. Όσοι, όχι εσύ να λες αυτός δεν μου πολύ αρέσει αλλά ας κάνω κάτι μαζί του. Γιατί είναι του αρέσω αυτού και θα περάσω καλά. Δεν θα περάσει καλά με κάποιον που σου αρέσει. Που του αρέσει εσύ ή που, νομίζει, ή που δείχνει πω του αρέσει εσύ. Στο κανάλι μα στη συμμετοχή αυτή την περίοδο διαβάζουμε το βιβλίο Γυναίκε που αγαπούν πολύ. Όσοι δεν είστε στη συμμετοχή και θέλετε να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο εξηγεί το φαινόμενο των γυναικών οι οποίε πάνε και κάνουν σχέσει με κάτι άσχετους και ανέχονται τα πάντα όλα. Το βιβλίο είναι της Robin Norwood και υπάρχει διαδικτυακά σε e-book να το αγοράσει κανείς. Δεν υπάρχει σε έντυπο βιβλίο στα ελληνικά. Στη χώρα που είσαι είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μεταφρασμένο στη γλώσσα. Διαβάστε αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο εξηγεί πώς γυναίκες οι οποίες δεν έχουν λάβει την αγάπη που δικαιούνται μεγαλώνοντα, γυναίκες οι οποίες μεγάλωσαν με λίμματα αγάπης και με απώλεια συνδεσιμότητας, έχουν την τάση να αγαπούν υπερβολικά ακατάλληλους άνδρες. Αλλά και τον κατάλληλο άνδρα, άμα τον αγαπήσει υπερβολικά, δεν θα πάει καλά η κουβέντα. Δηλαδή, τον μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση και είμαστε πολύ δοτικές. Πάρ' Πάρτα όλα. Θε να πάμε ταξίδι, πάμε ταξίδι. Θε να βρεθούμε απόψε, να βρεθούμε απόψε. Θε να πάω να κανονίσω τα εισιτήρια πάνω στο κοτσέρτο, να κανονίσω τα εισιτήρια πάνω στο κοτσέρτο. Θε το ό,τι θε να στο κάνω. Τι δείχνει αυτό. Τι μήνυμα μπορεί να πάρει ο κάθε αδιάγνωστο. Ω, είναι απελπισμένη αυτή. Είναι απελπισμένη. Κάνετε πάντα για μένα. Άρα εγώ άνετος και εγώ άνετο και χαλαρό. Ανεβαίνει και αυτό με μου ότι έχω βρει τέτοια γυναικάρα. Οπότε μετά πάω και παρακάτω να φλεστάρω. Μην δίνετε αξία σε ανθρωπάκια. Σοβαρά. Σοβαρά. Δώστε την προσοχή σα. Δώστε το ενδιαφέρον σα. Κάντε ενεργητική ακρόαση. Δώστε καλά πράγματα σε ανθρώπου οι οποίοι σα έχουν αποδείξει ότι αξίζουν το ενδιαφέρον σα. Ναι στι τυφλέ γνωριμίες, δεν λέμε όχι. Ναι στι διαδικτυακέ γνωριμίε, αλλά ξεδιαλέγουμε. Ε, δείτε και το βίντεο το χθεσινό το, προ, του πρωινού. Πώ λειτουργούμε στην αρχή σε μια γνωριμία. Θέλει πολύ προσοχή στην αρχή, καλό ξεσκαρτάρισμα, καλό φιλτράρισμα στην αρχή. Γιατί άμα φτάσει και επενδύσει, συναισθηματικά, άμα φτάσει και συνδεθεί. Μετά θα σου έρθει και τον κόστινγκ και θα σου έρθουν και όλα ανάποδα και θα γράφει και γράμμα στη θέκλα και θα λε θέκλα σο, θέκλα βοήθεια. Τρέξε. Ε, σου στέλνω την αγάπη μου. Καλά Χριστούγεννα και σε εσένα. Καλά Χριστούγεννα και σε όλου. Εδώ στο κανάλι μα θα είμαστε μαζί. Και παραμονή Χριστούγεννων και παραμονή Πρωτοχρονιά και τη μέρα των Χριστούγεννων και τη Πρωτοχρονιά. Θα έχουμε ρεβεγιόν το Χριστούγεννα το βράδυ, παραμονή Χριστούγεννων το βράδυ, παραμονή τη Πρωτοχρονιά το βράδυ, ρεβεγιόν live δηλαδή. Θα είναι τα βίντεο μας κανονικά δύο τη μέρα και όποτε μπορέσουμε θα κάνουμε και κανένα live, έτσι να κρατάμε παρένα στον άλλο. Φέτος είμαι και εγώ μόνη τα Χριστούγεννα και έχω μία προέστηση ότι θα είναι πολύ ωραία Χριστούγεννα. Ήρεμα, ήσυχα και ψυχοχριστούγεννα, με έμφαση στη ψυχή μας και στο να περιποιηθούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να δώσουμε στον εαυτό μας τα δώρα που τόσο αφιλοκερδός και τόσο εύκολα δίνουμε σε ανθρώπους που νομίζουμε ότι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να μας κάνει να νιώσουμε καλά και αφήνουμε τον εαυτό μας έτσι, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ε, και επίσης προβληματισμός μεγάλος σε μανούλες, σε πατερούλιδες, οι οποίοι μένουν σε κακοποιητικούς γάμους, σε κακοποιητικές σχέσεις, οι οποίοι δεν ξεκαθαρίζουν τις υποθέσεις με τα διαζύγια τους, δεν είναι σεβαστικοί για το τι ζημιά δυστυχώς προκαλούν στα παιδιά τους όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να αποκτήσουμε την ικανότητα για υγιή συνδεσιμότητα και όσοι από εμά δεν το καταφέραμε αυτό λόγω της ανατροφής μας, θα το επιτύχουμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση μας, τον πνευματικό μας αγώνα και την προσπάθεια μας. Ποτέ δεν είναι αργά να εξελιχθούμε, ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε να καπούμε τον εαυτό μας υγιεινά και τους άλλους ανθρώπους. Εδώ στο κανάλι που βρίσκεσαι είμαστε πολύ. Σε παρόμοια θέση και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να γίνουμε καλύτεροι και καλύτερα. Φίλιά.